Καλημερίζω τον συντονιστή των γιατρών εδώ στο Ηράκλειο, τον κύριο Νίκολα Θουράκη. Καλημέρα σας, πώς είστε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στους ακροατές. Μπορούμε να βρούμε μέσα από αυτή την πλατφόρμα εμβόλιο.γιατροί.org.gr να βρούμε δεδομένα, έτσι κύριε Λαθουράκη, για το με ποιοι από εσάς, αν σας πάρουμε τηλέφωνο, μπορείτε να έρθετε στο σπίτι μας για να μας κάνετε το εμβόλιο. Αυτός είναι ο σκοπός. Σκοπός είναι να υπάρχει μια οργανωμένη πλατφόρμα όπου ο κάθε πολίτης να μπορεί να απευθύνεται στο γιατρό ο οποίος έχει εκδηλώσει την επιθυμία να συμβάλλει σε αυτή τη διαδικασία του εμβολιασμού κατά του κορονοϊού. Ναι, η διαδικασία είναι αυτή. Παίρνουμε το γιατρό, επικοινωνούμε μαζί του και ανάλογα μπορεί να εμβολιαστούμε είτε στο ιατρείο του είτε στο πολυιατρείο ανάλογα που θέλουμε, που βρίσκεται αυτό ο γιατρός, mm-hmm. είτε κατοίκον όταν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις, βέβαια, γιατί για να γίνει ο κατοίκον εμβολιασμός θα πρέπει ο θεράποντας ιατρός, ο προσωπικός μας γιατρός, να έχει συμπληρώσει μία αίτηση που την ξέρουν οι γιατροί μέσω της ΕΔΙΚΑ για τον κατοίκον εμβολιασμό. Άρα σημαίνει ότι θα πρέπει ο άνθρωπος ο οποίος σας περιμένει στο σπίτι να μην μπορεί να μετακινηθεί τέτοιου είδους προϋποθέσεις. Ναι, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή θα πρέπει ο άνθρωπος αυτό θα ήθελα να εξηγήσετε, ναι. Ναι, ο άνθρωπος θα πρέπει να είναι μόνιμα κατακυκλημένος, να πάθει από κάποιες σημαντικές παθήσεις, οι οποίες δεν του επιτρέπουν τη μετακίνησή του σε κάποιο εμβολιαστικό κέντρο ή σε ιατρείο το οποίο διενεργεί το εμβολιασμό. Μάλιστα. Και ανάλογα με αυτές τις προϋποθέσεις κρίνεται η ανάγκη για να γίνεται κατοίκον εμβολιασμού. Να σας πω την αλήθεια, εδώ σε τοπικό επίπεδο στο Ηράκλειο αυτό δεν μας δημιουργεί κάποια εντύπωση, γιατί ήσασταν οι πρώτοι σαν ιατρικός σύλλογος που το είχατε ξεκινήσει. Θυμάμαι τότε που τα λέγαμε και με τον Χάρη του Βαβουρανάκη από την αρχή, ότι εσείς πηγαίνατε σε όλη την Κρήτη, σε όλη την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, για να το πω διαφορετικά, για να εμβολιάσετε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούσαν να μετακινηθούν. Και μπράβο στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο που το βλέπει ως μια προσπάθεια που μπορεί να βοηθήσει για ανθρώπους άνω των 60, φαντάζομαι, και όχι μόνο, που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Ναι, αυτό είναι η πλατφόρμα δημιουργήθηκε από το Υπουργείο. Ο Πανελλήνιος, όπως και οι Ιατρικοί Σύλλογοι, είναι φορείς οι οποίοι είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία αξιολογούν και βοηθούν το έργο του Υπουργείου. Όποτε χρειαστεί, και νομίζω ότι σε συνεργασία όλων μπορεί να γίνει μια τέτοια προσπάθεια. Ξεκίνησε από εδώ μια προσπάθεια το καλοκαίρι με τις εμβολιαστικές μονάδες, συνεργασία με την ΙΠΕΠ και του Ιατρικού Συλλόγου της Περιφέρειας όλων. Νομίζω ότι αυτό τώρα καθιερώνεται. Απλώς θα πρέπει να γίνει γνωστό και στον κόσμο που θέλει να εμβολιαστεί, που βρίσκεται στο σπίτι, που δεν ξέρει πού θα απευθυνθεί, να απευθυνθεί στον προσωπικό του γιατρό, να κάνει την αίτηση για τον κατοίκον εμβολιασμό. Και μετά θα μπορέσει να κάποιος από τους γιατρούς που εμβολιάζουν κατοίκον πολύ άμεσα να τον επισκεφτεί και να τον εμβολιάσει. Αυτό, κύριε Λαθουράκη, είναι κάτι το οποίο βαρύνει από τη στιγμή που είναι και απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου. Πρέπει να πω ότι θα πρέπει να είναι κοντά, αν δεν υπάρχει αναθεωρημένη λύση. Η σεισμική δόνηση που είπα πριν, ότι νιώσαμε ότι είναι στα 3,7 ρίχτερ. Απλά το λέω γιατί το είπα και στον αέρα, σε μικρό εστιακό βάθος από ό,τι βλέπω. Ας το κρατήσουμε έτσι σαν μια πληροφορία, μιας και το ανέφερε, και κάποιοι που μας ακούν αυτή την ώρα ενδεχόμενα να ήθελαν να το ξέρουν, στα 3,7 ρίχτερα, αν δεν έχουμε κάτι νεότερο. Αυτό πόσο μας επιβαρύνει, πόσο επιβαρύνει δηλαδή η επίσκεψη κατοίκων για εμβολιασμό τον πολίτη? Δεν επιβαρύνει το πολίτη, αυτή είναι μια διαδικασία η οποία είναι δωρεάν προφανώς. Αχα. Δεν επιβαρύνεται, δεν υπάρχει καμία επιβαρύνηση. Μάλιστα. Εκτός από συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες ανθρώπων οι οποίοι ενδεχόμενα να έχουν προβλήματα υγείας, μιλάω για ανθρώπους άνω των 60, εάν σας πούν κάποιοι ότι υπάρχουν και σε μικρότερη ηλικία πολίτες οι οποίοι δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι, σπέβδεται? Βέβαια, αν υπάρχει η κατάλληλη, πληρούνται οι προϋποθέσεις, οι οποίες
αναφέρονται στην πλατφόρμα, δηλαδή αν έχει κάποιο πάσχει από ένα σοβαρό νόσημα, είναι 45-50 χρονών, ο οποίο πάσχει από σοβαρό νόσημα, δεν μπορεί να μετακινηθεί. Προφανώς και θα σπέσουν. Δεν υπάρχει μόνο το ηλικιακό όριο, υπάρχουν και κάποια συνοδά νοσήματα τα οποία μπορεί να αφορούν τον καθένα μας και να μην μπορούμε να μετακινηθούμε. Διαδικαστικά τώρα λέω πάρα πολύ απλά ότι αν κάποιος μπει στην συγκεκριμένη την πλατφόρμα, δηλαδή με εμβόλιο.gιατροί.org.gr, είναι πάρα πολύ απλή η χρήση της και δίνει πάρα πολλές πληροφορίες. Δηλαδή εγώ μπήκα μέσα γιατί μου δίνει ένα οδηγό ποια περιοχή, περιφερειακή ενότητα, ποιο νομό ψάχνω, ποια πόλη ψάχνω. Μου βγάζει, ας πούμε, στο Ηράκλειο ότι είσαστε πάρα πολλοί όλοι εσείς οι γιατροί, οι οποίοι μπορείτε να σπεύσετε, να πάτε στα σπίτια κόσμου που εκδηλώνει ενδιαφέρον, δεν μπορεί να μετακινηθεί για τον οποιοδήποτε λόγο βάσει των χαρακτηριστικών της πλατφόρμας και μπορείτε να τον εμβολιάσετε. Και είναι παρήγορο αυτό. Βλέπω πάρα πολλούς γιατρούς. Είναι πάρα πολύ, είναι οργανωμένη η διαδικασία. Νομίζω ότι λειτουργεί με πάρα πολύ γρήγορο και σωστό τρόπο και γίνονται ήδη αρκετοί εμβολιασμοί. Αρκετοί δηλαδή μέσα στη μέρα. Έχει ξεκινήσει εδώ και 15-20 μέρες, ίσως και παραπάνω, ίσως και πάνω από μήνα, που έχει ξεκινήσει συστηματικά και γίνεται αυτό. Μάλιστα. Απλώς τώρα το κοινοποίησε και ο Πανελλήνιος για να μπορεί να γίνει και ευρέως γνωστό στο... Ναι, νομίζω ότι μπορεί ο καθένας να βρει, διότι υπάρχουν όλοι οι νομοί της χώρας όπου μπορεί κάποιος να μπει μέσα, να βρει τι γίνεται εάν θέλει να εμβολιαστεί και πραγματικά μέσα από αυτή τη διαδικασία να βρει το γιατρό του. Καλό είναι να ακούγεται, ας πούμε για τους φίλους από τη Θεσσαλονίκη, νομός, η πόλη δείχνει επίσης ένα πολύ μεγάλο κατάλογο. Είναι μια χρηστική, αν θέλετε, και τίποτα περισσότερο πληροφορία για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Είναι θετική η πορεία του εμβολιασμού έτσι όπως καταγράφεται, κύριε Λαθουράκη, και τελικά είναι ένα πολύ καλό όπλο το εμβόλιο? Προφανώς νομίζω ότι προχωράμε όπως και η πρωτοβουλία της Περιφέρειας και του Ιατρικού Συλλόγου και της είπε για ανοιχτούς εμβολιασμούς χωρίς ραντεβού το Σαββατοκύριακο, ακόμα και αντίξω συνθήκες, έδειξε μια μεγάλη συμμετοχή. Έτσι προχωράνε και οι υπόλοιπες διαδικασίες και είναι και το μοναδικό μας όπλο απέναντι στον ιό και στις μεταλλάξεις τις οποίες βλέπουμε και που θα έρθουν, και νομίζω ότι είναι η μόνη μας προστασία. Γι' αυτό όλοι θα πρέπει να σπεύσουμε, να κάνουμε και την αναμνηστική δόση. Όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει να εμβολιαστούν. Είναι το μόνο όπλο που έχουμε. Λοιπόν, γιατρέ, σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Από το 984.